Στην ισοπαλία 1-1 έμεινε ο αγώνας στο γάσιζι μεταξύ της αδιάφορης βαθμολογικά ΑΕΚ και του Άρη, ο οποίος καιγόταν για βαθμούς. Αποβλήθηκε ο προπονητής του Άρη τον Κάνες το τελευταίο τέταρτο για διαμαρτυρίες, ενώ η ΑΕΚ ολοκλήρωσε τον αγώνα με 10 ποδοσφαιριστές, αφού λίγο αργότερα αποβλήθηκε ο Ισπανός αμυντικός Νταβίτ Καταλά. Ο Άρης έχασε 2, αλλά την ίδια ώρα πήρε έναν πολύτιμο βαθμό στην μάχη που δίνει για παραμονή. Έχει τώρα 34, έναν περισσότερο από τη Δόξα και 2 από τον Εθνικό. Ο Γκριν κέρδισε την μπάλα για τον Παύλου. Το δυνατό σου από τον Παύλου, η μπάλα έξω. Να η πρώτη καλή φάση. Ο Τουράν για τον Γιούσεφ. Ο Γκριν, να δούμε την πάσα για τον Γιούσεφ. Απέναντι η κεφαλιά. 0-1. Ο Γιούσεφ. Από το ύψος του πέναλτι θα κάνει την κεφαλιά. Ο Λόπες, η παλιά είναι καλή. Ο Λόπες που προλαβαίνει και κερδίζει την μπάλα, κάνει και τη σέντρα καλή. Ο Κέρκες θα προλάβει και θα παραχωρήσει το κόρνερ. Λες η φάουλ γρήγορα. Ο Χάκολα με τον Μέρτακα, η σέντρα στο πρώτο δοκάρι. Οι κόντρες θα στείλουν την μπάλα στον Νέγκρι. Προσπάθησε ο Τουράν, ο Νέγκρι όμως απομάκρυνε. Ο Κόγε. Πάει να περάσει στην περιοχή, τα καταφέρνει ο Κόγε. Η σέντρα, ο Νέγκρι όμως θα απομακρύνει. Μητήδης έψαξε να βρει τον Γκριν στην περιοχή, ο Γκριν που γυρίζει. Ο Παύλου εκτελεί, ο Πάλος ο Κωνσταντίνου όμως σε καλή θέση, ενέργεια με τον Τουράν, ο Κέρκες. Πάει να περάσει και στην περιοχή, τα καταφέρνει το πλασέ. Αδύναμο όμως, Παύλου πάνω από την μπάλα, ο Τωμάς, το σου την μπάλα έξω. Δεν άλλαξε με τον Τουράν τώρα για τον Κόγια, το πλασέ, ο Νέγκρι θα πει όχι. Ο Πάλος ο Κωνσταντίνου θα χάσει την μπάλα. Πέναλτι, έχει υποδείξει πέναλτι. Εδώ κοιτάξτε, ο Κωνσταντίνου. Παύλου εκτελεί γκολ 1-1. Η ΑΕΚ με την εκτέλεση αυτό εδώ του πέναλτι από τον Κούλι Παύλου ισοφαρίζει. Ο Λόπες η σέντρα για τον Πιντάδο. Ο Παύλου το σούτ πάνω έξω. Τώρα για τον Τουράν περνάει, υπάρχει φάουλ. Παίρνει και αυτό στο δρόμο για τα αποδυτήρια. Ο Γκράτσι είναι πολύ φάλσο, μπάλα έξω. Παύλου με πολύ φάλσο στην περιοχή, μπάλα δεν απομακρύνεται, τη μαζεύει ο Πάνος ο Κωνσταντίνου.